Γεια σας αγαπητοί φίλοι, με γοργούς ρυθμούς τρέχουν οι Γάλλοι την αυπήγηση των φρεγατών Μπελαρά της Ελλάδος. Ο κύριος λόγος δεν είναι όπως νομίζουν μερικοί ότι θέλουν μόνο να πάρουν τα χρήματα του προγράμματος των φρεγατών. Οπωσδήποτε είναι ένας σημαντικός λόγος και αυτός ή να ενισχύσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους με την Ελλάδα, στρατηγική σημασία η χώρα μας για την άμυνα ολοκλήρου της Ευρώπης. Είναι γιατί από τα φαινόμενα, από όσα παρακολουθώ εδώ και χρόνια, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είναι ίσως ο μόνος ή από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που δεν βλέπουν το δέντρο αλλά βλέπουν το δάσος, και το δάσος είναι η ισχυρή κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Αποτελεί μονόδρομο για τα ευρωπαϊκά κράτη και έτσι αντιλαμβάνεται ο Γάλλος πρόεδρος ότι η ενίσχυση της Ελλάδος ενισχύει την άμυνα του νοτιοανατολικού τμήματος ολοκλήρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια αυτά είναι ταχύτατες οι εξελίξεις από τα ναυπηγεία του Λοριάν στη Γαλλία, τη φωλιά της Naval Group που ναυπηγεί τις πανίσχυρες φρεγάτες κλάσεως Κίμων FDIHN. Έχει ολοκληρωθεί εδώ και μέρες, σας έχουμε ειδοποιήσει σχετικά, ο ιστός PSIM, ο Panoramic Sensors and Intelligence Module, είναι βάρους 150 τόνων, ύψος 40 μέτρα, πραγματικός πύργος και έχει πάει δίπλα στη φρεγάτα Κίμων, την πρώτη Μπελαρά που δίνει με την εμβληματική της ονομασία του ήρωος που αφορά και τα δύο ελληνικά κράτη, και την Ελλάδα και την Κύπρο, Κίμωνος. Λοιπόν, αυτό ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνει. Είναι ολοκληρωμένο συγκρότημα του πολεμικού, ραντάρ, κεραίες τηλεπικοινωνιών, αισθητήρες, καλωδιώσεις, διαμέρισμα μάχης και άλλες σημαντικές υποδομές για τις ψηφιακές αυτές φρεγάτες που ελέγχουν τα πάντα σε μια τεράστια περιοχή που φτάνει τα 500 χιλιόμετρα δια του ραντάρ Seafire, ενώ πλήττουν στόχους επιφανείας στα 200 χιλιόμετρα, αέρος στα 130 χιλιόμετρα και φυσικά είναι πανίσχυρες στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο με διπλό σόναρ. Θα έχουν ελικόπτερα MH-60 Romeo, τα καλύτερα ελικόπτερα ανθυποβρυχιακά στον κόσμο, και τορπίλες είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, είναι ξεκάθαρο. Έχει κυκλοφορήσει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το λογαριασμό που σας παραθέτουμε εδώ στο Twitter σαν πηγή από τα ναυπηγεία της Naval Group. Αναφέρει ότι ο πύργος ακριβώς αυτός, PSIM, έχει μεταφερθεί δίπλα στην HS Κίμων. Η εγκατάσταση της μονάδας νοημοσύνης πανοραμικού αισθητήρα φαίνεται ότι επίκειται και έτσι είμαστε ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στο να τελειώσει η ναυπήγηση της πρώτης φρεγάτας Μπελαρά, που θεωρώ ότι δεν θα είναι το 2025 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αλλά τέλη του 2024. Λοιπόν, δείτε αν θέλετε τώρα το βίντεο, το αποκαλυπτικό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το πώς είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη φρεγάτα Μπελαρά που δίνει το όνομά της σε ολόκληρη την κλάση, η φρεγάτα Κίμων στα ναυπηγεία του Λοριάν, και φαίνεται ξεκάθαρα ο συγκεκριμένος πύργος που σας είπα να είναι πάνω από το, να είναι δίπλα στην φρεγάτα μας. Πραγματικά, πραγματικός πύργος, δεν είναι ιστός, το βλέπετε αγαπητές φίλες και φίλοι. Αυτά τα πλοία είναι πανίσχυρα εναντίον άλλων πολεμικών πλοίων, με τους εξωσέτ στα 200 χιλιόμετρα, με τους αστέρ 30, πλήττουν αντίπαλα μαχητικά και πυράβλους εισερχόμενους στα 130, και φυσικά με αυτόν τον πύργο ελέγχουν τα πάντα σε μια τεράστια περιοχή. Αυτές οι τρεις φρεγάτες, δείτε και τη χθεσινή εκπομπή με τα έργα που θα γίνουν στο νέο ναύσταθμο,
Στην Σούδα το πολεμικό ναυτικό απογειώνει τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Μέρημνα πρέπει οπωσδήποτε όμως να διατηρηθούν οι πλώρες. Τρεις μπελαρά είναι πανίσχυρες, έχουμε όμως 13 φρεγάτες αυτή τη στιγμή και στο τέλος της ημέρας, σχήμα λόγου, πρέπει να έχουμε περισσότερες από 13 και όχι λιγότερες δεδομένης της διωγγούμενης απειλής. Θέμα σοβαρό της επόμενης εκπομπής σε μία ώρα από τώρα στις 9 οι ισχυρές φρεγάτες ΜΕΚΟ, τα νεότερα μέχρι την έλευση των μπελαρά πλοία του πολεμικού ναυτικού και ο άμεσος και απαραίτητος εξυγχρονισμός που πρέπει να γίνει για να έχουμε από τις 13 που έχουμε τώρα τουλάχιστον τις 7 ετοιμοπόλεμες. Οι S6 τουλάχιστον πρέπει να λάβουν πρόγραμμα τέλους ζωής μέχρι να αρχίσουν να έρχονται οι ισχυρές ελαφρές φρεγάτες, παύλα κορβέτες που αναμένει η Ελλάς από δύο πηγές, από το πρόγραμμα των κορβετών, είτε γαλλικές Gowind είτε ιταλικές FX30 Doha Alzubara, και η δεύτερη πηγή 5 έως 6 βαριά οπλισμένες ελαφρές φρεγάτες ευρωκορβέτες EPC που είναι βασίζεται στο project των Doha Alzubara της Ιταλικής Φικαντιέρη. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή συνέχεια αγαπητοί φίλοι σε όλους.